Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του προβληματικού έως πρότινος δρόμου από τον οικισμό του Απαλού έως αεροδρόμιο. Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Πουλιλιός, οι εργασίες συνεχίζονται με βάση το χρονοδιάγραμμα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 15 ημερών. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο της αποκατάστασης του δρόμου γίνεται με χρηματοδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη, προχωρούν κανονικά. Ο δρόμος θα τελειώσει πολύ σύντομα, πιστεύω, σε 10-15 μέρες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, εκτός αν προκύψουν προβλήματα τα οποία απρόβλεπτα, που δεν νομίζω. Ο δρόμος θα τελειώσει. Η κυκλοφορία των κατοίκων, των ανθρώπων που έρχονται, φεύγουν από το αεροδρόμιο, που κυκλοφορούν πάνω σε αυτόν τον δρόμο, θα γίνεται ομαλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν μόνο οι κάτοικοι του Απαλού. Δηλαδή είναι η μετακίνησή τους από τη μια πλευρά, τη βόρεια πλευρά, στη νότια πλευρά. Επειδή δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτή τη μελέτη, επειδή είχε όλες τις εγκρίσεις, εφημερίδες κυβέρνησης, από τα Υπουργεία, παντού, θα τελειώσει το έργο και μετά θα δούμε αν μπορεί να γίνει κάποια βελτίωση για να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Απαλού, να είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Αν όμως δεν προβλέπεται, δυστυχώς θα μείνει όπως είναι. Θα το δούμε. Το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή είναι πως ο οικισμός χωρίζεται σε δύο μέρη, το βόρειο και το νότιο τμήμα του Απαλού, που όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, η περιφέρεια θα μπορέσει να δει αν υπάρχει λύση μόνο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τμήμα του δρόμου που διενεργούνται προς το παρόν. Θα είναι ολοκληρωμένο, αλλά σας είπα, μετά αν προκύψει πράγματι πρόβλημα ότι δεν μπορούν να γίνουν οι μετακινήσεις ορισμένων μεγάλων οχημάτων, θα το δούμε αυτό στην πράξη.